Σε δύο νέες 24 ώρες απεργίες τώρα, με την κάλυψη της ΑΔΔΗ, προχωρούν κυρίες και κύριοι διοικητικοί πάλι του Πανεπιστημίου Αθηνών και του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, αφήνοντας ωστόσο ένα ανοιχτό παράθυρο εκτόνωσης της κρίσης με την απόφασή τους να προσέλθουν σε διάλογο με το Υπουργείο Παιδείας. Την ικανοποίησή τους εκφράζουν οι φοιτητές που βρίσκονται σε αναμονή, ενώ το Υπουργείο Παιδείας προωθεί ρύθμιση που θα επιτρέπει σε όλους τους φοιτητές να εξετάζονται σε όλα τα μαθήματα στις εξεταστικές του Φεβρουαρίου και του Ιουνίου. Δειλά βήματα προς το άνοιγμα των πανεπιστημίων κάνουν διοικητικοί υπάλληλοι, συνεχίζοντας ωστόσο τις απεργιακές τους κινητοποιήσεις. Ο Υπουργός Παιδείας, μετά τις συναντήσεις που είχε με τους Πριτάνης, καταθέτει αύριο προς ψήφιση στη Βουλή τροπολογία που θα παρέχει τη δυνατότητα σε όλους ανεξαιρέτως τους φοιτητές όλων των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων να εξεταστούν σε όλα τα μαθήματα που οφείλουν στην εξεταστική περίοδο του Φεβρουαρίου και του Ιουνίου, ανεξάρτητα αν αυτά διδάσκονται σε χειμερινό ή ερεινό εξάμηνο. Πηγές του Υπουργείου χαρακτηρίζουν πολύ σημαντική κίνηση του Κωνσταντίνου Αρβανιτόπουλου, η οποία αφενός θα φέρει πολλούς φοιτητές πιο κοντά στο πτυχίο, αφετέρου θα αμβλύνει τις συνέπειες των κινητοποιήσεων στα ιδρύματα. Την ίδια ώρα στο τραπέζι του διαλόγου προσέρχονται και οι διοικητικοί υπάλληλοι. Ύστερα από μαραθώνια συνεδρίαση, οι εργαζόμενοι του Πανεπιστημίου Αθηνών αποφάσισαν τη σύσταση επιτροπής, στην οποία θα συμμετέχει και ο Πρίτανης και που θα συναντηθεί αύριο με τον Υπουργό Παιδείας, προκειμένου να λάβει διευκρινήσεις επί της πρότασης των 5 σημείων, καθώς και τη διαβεβαίωση ότι δεν θα χάσει κανένας εργαζόμενος τη δουλειά του. Η πρόταση για διάλογο υιοθετήθηκε μοριακή πλειοψηφία 339 ψήφων έναντι 325 της πρότασης για κατάργηση της κοινή υπουργικής απόφασης. Η οικία είναι το μεγάλο πρόβλημα για μας και γι' αυτό καθόμαστε στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Ο Υπουργός Παιδείας έχει καταθέσει ένα κείμενο που μπορεί να υπάρξουν κάποιες ελαφρύνσεις σχετικά με το θέμα της διαθεσιμότητας του διοικητικού προσωπικού. Όμως όλα αυτά πιστεύουμε ότι δεν μπορούν να γίνουν αν δεν καθίσουμε σε ένα τραπέζι διαλόγου. Ανάλογη απόφαση για σύσταση επιτροπής διαλόγου με τον Υπουργό έλαβαν και οι διοικητικοί υπάλληλοι του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Η εξέλιξη αυτή θεωρούμε ότι είναι σε ένα θετικό δρόμο. Οι διοικητικοί επιτέλους φαίνεται να ρίχνουν νερό στο κρασί τους, να πηγαίνουν σε διάλογο μετά την κινητοποίηση που είχαμε κάνει την Παρασκευή με τον κόσμο που είχε μαζευτεί έτσι ώστε να ζητήσει να ανοίξουν τα πανεπιστήμια. Θεωρούμε ότι με τον τρόπο μας πιέσαμε για αυτή την εξέλιξη. Οι διαπραγματεύσεις βέβαια θα γίνουν σε απεργιακό κλίμα, αφού και οι δύο σύλλογοι αποφάσισαν δύο νέες 24 ώρες απεργίες με την κάλυψη της ΑΔΔΗ. Και πάμε τώρα στη Γιώτα Γκοβώστη, γιατί η Γιώτα, πριν από λίγο ολοκληρώθηκε και η συνάντηση που είχε ο Υπουργός Παιδείας, ο κύριος Αρβανιτόπουλος, με εκπροσώπους των Πριτάνεων και έχουμε και από εκεί κάποια συγκρατημένα θετικά μηνύματα. Ακριβώς, με το συντονιστικό των Πριτάνεων συναντήθηκε ο κύριος Αρβανιτόπουλος από τις 6 το απόγευμα ήταν η συνάντηση. Το συντονιστικό των Πριτάνεων λοιπόν τον ενημέρωσε για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν αυτή τη στιγμή τα πανεπιστήμια λόγω της διαθεσιμότητας και κατέθεσε τις προτάσεις τους στον κύριο Αρβανιτόπουλο. Ανάμεσα σε αυτές είναι ότι καταρχήν έγινε σε ένα θετικό κλίμα, πρέπει να σου πω, ουσία, δεδομένου ότι τα προβλήματα της παιδείας, όπως είπε ο κύριος Μιλόπουλος, λύνονται με το διάλογο. Και από τη στιγμή που έχει ανοίξει αυτός ο διάλογος με το Υπουργείο Παιδείας, είναι μια θετική κίνηση. Mm-hmm. Λοιπόν, οι Πριτάνες είπαν στον κύριο Αρβανιτόπουλο ότι το μέτρο της διαθεσιμότητας δημιουργεί πολλά προβλήματα στα πανεπιστήμια. Γι' αυτό και έχουν προσφύγει στο Συμβούλιο της Επικρατείας, η εκδίκαση της οποίας θα γίνει τον Γενάρη. Ο κύριος Αρβανιτόπουλος φυσικά είπε ότι ο καθένας έχει δικαίωμα να προσφεύγει στη δικαιοσύνη για τέτοια ζητήματα. Ζήτησαν επίσης να τροποποιηθούν οι διαπιστωτικές πράξεις που έθεσαν τους διοικητικούς υπαλλήλους σε διαθεσιμότητα και να ελεγχθούν με πολύ προσοχή όλες οι ενστάσεις. Ο κ. Αρβανιτόπουλος για αυτό το ζήτημα τους είπε ότι πρέπει, για να γίνει αυτό, να ελεγχθούν αυτές οι ενστάσεις, πρέπει να ανοίξουν τα πανεπιστήμια. Να υπάρχει πρόσβαση δηλαδή στις διοικητικές υπηρεσίες, στους φακέλους του κάθε υπαλλήλου, ώστε να γίνει με σωστό τρόπο αυτή η τροποποίηση και να διορθωθούν τα ενδεχόμενα λάθη. Πρέπει να σου πω ότι ο κ. Αρβανιτόπουλος είπε στους δημοσιογράφους ότι εάν τα πανεπιστήμια ανοίξουν το αργότερο μέχρι τη Δευτέρα, Παρασκευή και το αργότερο μέχρι τη Δευτέρα, το εξάμηνο δεν θα χαθεί και θα κάνει ό,τι μπορεί το Υπουργείο Παιδείας ώστε οι φοιτητές να μην χάσουν αυτή την περίοδο την εξεταστική. Ακούσαμε και στο βίντεο ότι προωθεί και την νομοθετική ρύθμιση για την διπλή εξεταστική. Mm-hmm. Επίσης, ζητήθηκε και από τον κύριο Αρβανιτόπουλο να συσταθεί μια τριμερής επιτροπή που θα αποτελείται από διοικητικούς υπαλλήλους, Πριτάνης και από ανθρώπους του Υπουργείου Παιδείας, που θα ελέγχουν τεχνικά προβλήματα που θα προκύπτουν από τη διαθεσιμότητα. Αυτό δεν απάντησε κάτι σε αυτό ο κύριος Αρβανιτόπουλος. Το θέμα είναι ότι υπάρχουν σημάδια εκτόνωσης και τα επόμενα 24 ώρα είναι
κρίσιμα για να δούμε πια τι θα γίνει. Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιώτα. Κυρίες και κύριοι, η μέρα κινητοποιήσεων ήταν σημερινή για σχολικούς φύλακες αλλά και γιατρούς και εργαζόμενους στον ΕΟΠΗ. Οι σχολικοί φύλακες πραγματοποίησαν πανετική συγκέντρωση έξω από το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης, ζητούντας να ισχύει ό,τι και για τους δημοτικούς αστυνομικούς. Ενώ οι εργαζόμενοι στον ΕΟΠΗ από την πλευρά τους απειλούν με λουκέτο διαρκείας, εάν δεν παραμείνει ο οργανισμός και πάροχος και αγοραστής υπηρεσιών υγείας. Και να μην καταρρεύσει η δημόσια υγεία. Ενάντια στο μέτρο της διαθεσιμότητας διαδήλωσαν έξω από το Υπουργείο Υγείας γιατροί, διοικητικοί και υγειονομικοί πάλι στον ΕΟΠΗ. Οι γιατροί δεν θα ανεχθούμε το ιατροκτόνο νομοσχέδιο που προσπαθεί να περάσει ο Υπουργός. Καταγγέλουμε ότι κλείνει τις εργαστηριακές δομές όλες του ΕΟΠΗ και προχωράνε σε ένα σχέδιο ιδιωτικοποίησης της υγείας όπου θα επωφεληθούν τα μεγάλα ιδιωτικά συμφέροντα. Οι συγκεντρωμένοι έκαναν πορεία προς τη Βουλή, όπου μια αντιπροσωπεία τους επέδωσε ψήφισμα διαμαρτυρίας στο Γενικό Γραμματέα της Βουλής, Θανάση Παπαϊωάννου. Θα επανέλθουμε ξανά, θα συναντήσουμε και τον πρόεδρο της Επιτροπής της Υγείας, τον κύριο Κρεμαστινό, αλλά και τον πρόεδρο της Βουλής και όλα τα κόμματα, ώστε να αντιληφθούν οι αλλαγές που πάνε να γίνουν, θα υποβαθμίσουν την υγεία. Οι γιατροί του ΕΟΠΗ έχουν αποφασίσει παράταση της απεργίας τους έως την 3η 3 Δεκεμβρίου, ενώ σε 48 ώρια απεργία μέχρι αύριο, με προοπτική όμως συνέχισης, βρίσκονται και οι διοικητικοί και οι υγειονομικοί υπάλληλοι. Οι εργαζόμενοι του ΕΟΠΗ με τη συμπαράσταση ενός πανυγειονομικού μετόπου κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους. Την Τετάρτη 9 το πρωί καλούν σε νέα συγκέντρωση, αυτή τη φορά έξω από τον κύριο του ΕΟΠΗ στην Κηφισίας. Πανατική συγκέντρωση έξω από το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης πραγματοποίησαν το πρωί οι σχολικοί φύλακες, διαμαρτυρόμενοι για το διαφαινόμενο ενδεχόμενο να μετακινηθεί μόνο ένα πολύ μικρό ποσοστό τους. Η γυναίκα μου είναι άνεργη. Εγώ οδηγούμε στην ανεργία. Δάνεια υπάρχουν από πίσω. Μωρό παιδί υπάρχει. Τι θα κάνουμε εμείς? Από τις 23 Ιουλίου τελούμε υποδιαθεσιμότητα. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει, είναι θολό τοπίο, δεν έχουμε κάτι στα χέρια μας ότι κάπου θα μπορέσουμε να απορροφηθούμε. Λίγο πριν τη μία το μεσημέρι, η αντιπροσωπεία της ΠΟΕΟΤΑ και των σχολικών φυλάκων συναντήθηκε με τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης, Νίκο Στεφάνου, ζητώντας να ισχύσει για τους σχολικούς φύλακες η ίδια διαδικασία με τους δημοτικούς αστυνομικούς. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Γενικός Γραμματέας υποστήριξε ότι γίνεται προσπάθεια να απορροφηθούν, όμως οι σχολικοί φύλακες επισημαίνουν ότι η παρούσα κατάσταση δεν επιτρέπει κάτι τέτοιο. Οι σχολικοί φύλακες θα προχωρήσουν σε νέα συγκέντρωση την Πέμπτη έξω από κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας, όπου θα πραγματοποιείται η Γενική Συνέλευση της Κεντρικής Ένωσης Δήμων.